Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο Νίκος ο Κοσμαδάκης και παρακολουθεί την εκπομπή Tête-à-Tête. Το σημερινό θέμα της εκπομπής μπορεί να χαρακτηριστεί κατάσταση, μπορεί να χαρακτηριστεί φαινόμενο, σίγουρα όμως είναι ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα με κοινωνικές και υγειονομικές προεκτάσεις. Η σημερινή εκπομπή Tête-à-Tête είναι αφιερωμένη στο αλκοόλ και θα εξετάσουμε το πρόβλημα του αλκοολισμού. Γι' αυτό το λόγο η σημερινή εκπομπή θα χωριστεί σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα μιλήσουμε με μια ειδική επιστήμονα, η οποία θα μας αναλύσει τι συμβαίνει σε επίπεδο Κρήτης σχετικά με το αλκοόλ, θα μας πει πώς μπορούμε να διακρίνουμε έναν αλκοολικό ή μη, και στο δεύτερο μέρος θα ακούσουμε δύο βιωματικές ιστορίες, δύο άνθρωποι οι οποίοι αντιμετώπισαν το πρόβλημα του αλκοολισμού, βγήκαν νικητές και τώρα είναι υπηρέτες δάσκαλοι. Αλλά ας μην μακρηγορώ και ας ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως. Έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ σήμερα στην εκπομπή την κυρία Κατερίνα Σφακιανάκη. Κυρία Κατερίνα Σφακιανάκη είναι κοινωνιολόγος, κοινωνική λειτουργός, επιστημονική συνεργάτης του Αλκοολογικού Ιατρείου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Η Επιστροφή. Κυρία Σφακιανάκη, καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά, Λιθός Ανέστη, καλησπέρα κύριε Κοσμαδάκη. Χαίρομαι πολύ για την πρόσκλησή σας. Χαρά είναι δική μας. Και ιδιαίτερως να φιλοξενούμε τέτοια κοινωνικά θέματα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, κυρία Σφακιανάκη, ως εξής. Πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα του αλκοολισμού στις μέρες μας? Πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα του αλκοολισμού στις μέρες μας? Το αλκοόλ είναι μία ουσία που είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Πάντα υπήρχε στη ζωή μας, πάντα την καταναλώναμε. Φαίνεται όμως ότι στις μέρες μας έχουμε χάσει λίγο το όριο, το μέτρο. Δεν ξέρουμε ποια είναι η σωστή χρήση του αλκοόλ. Αυτό είναι που αρχής εξ αρχής δημιουργεί το πρόβλημα. Η μη σωστή χρήση της ουσίας. Οπότε, έχει νόημα να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι η ουσία από μόνη της δεν μπορεί να χαρακτηριστεί καλή ή κακή. Σημασία έχει ο τρόπος που χρησιμοποιούμε την ουσία. Τι σημαίνει, κυρία Σφαγιανάκη, κάποιος αναλκοολικός? Έτσι, αν μπορούμε δηλαδή, αλκοολικός ποιος είναι? Γιατί υπάρχουν διάφορες ιστορίες. Να σας το πούμε, υπάρχουν π.χ. μύθοι ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να πιούν, ας το πούμε, τη μέρα ένα μπουκάλι ρακί. Έτσι, ναι. Υπάρχει αυτό? Ναι, αυτό δεν είναι μύθος, είναι μία πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ένας τύπος αλκοολικού, δηλαδή δεν είναι ένα πράγμα, ένας άνθρωπος που είναι εξαρτημένος από το αλκοόλ. Το κοινό που έχουν οι άνθρωποι που είναι εξαρτημένοι από το αλκοόλ είναι η αγάπη τους για την ουσία. Ένας άνθρωπος λοιπόν που είναι εξαρτημένος από το αλκοόλ μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που πίνει ένα λίτρο ρακί, όπως είπατε. Δεν είναι μύθος, είναι μια πραγματικότητα. Μπορεί να συμβεί. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που δεν πίνει κάθε μέρα, αλλά όταν βρεθεί σε επαφή με την ουσία, δεν μπορεί να έχει έλεγχο πάνω στην ουσία. Οπότε είναι λίγο στερεοτυπικό αυτό που έχουμε συνήθως στο μυαλό μας, ότι ο αλκοολικός είναι ένας άνθρωπος που ξυπνάει και από το πρωί που ξυπνάει έχει στο χέρι του ένα μπουκάλι με ποτό, πίνει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, δεν ασχολείται με τίποτε άλλο. Στην εικόνα εμένα του μυαλού μου έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος, να το σχεδιαγραφήσω λίγο τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άπραγος, ο οποίος δεν κάνει κάποιο επάγγελμα και ο οποίος έχει ένα μπουκάλι μαζί του συνεχώς, όπως έχουμε εμείς οι άνθρωποι το κινητό μας τηλέφωνο, έτσι ακριβώς έχει αυτός ένα μπουκάλι αλκοόλ. Και πηγαίνω έρχεται πάνω κάτω. Ισχύει αυτό? Μπορεί να ισχύει και αυτό. Αυτό όμως δεν είναι το σύνηθες. Αν μπορούμε να πούμε ότι ένα γενικό πρότυπο του πώς είναι ένας εξαρτημένος άνθρωπος, ο μέσος εξαρτημένος από το αλκοόλ στην Κρήτη, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πλήρως ενταγμένος στο κοινωνικό σύνολο, ζει με την οικογένειά του, εργάζεται, αλλά αφιερώνει μεγάλο χρόνο από την καθημερινότητά του σε κάτι που αγαπάει. Και αυτό δεν είναι κάτι άλλο από το αλκοόλ. Σκεφτείτε το λίγο πως είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι εξαρτημένος από το κάπνισμα. Έχει όλες τις άλλες ιδιότητες, όλους τους άλλους ρόλους της καθημερινότητάς του, συν μία αγάπη, μία αγάπη προς μία εξάρτηση, έτσι. Ακριβώς. Είναι και αυτός ένας εθισμένος άνθρωπος, έτσι. Ακριβώς. Όπως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εθιστεί στις ναρκωτικές ουσίες, όπως έχει εθιστεί στο τσιγάρο και δεν μπορεί να κάνει τη μέρα λιγότερα από δύο πακέτα τσιγάρα και πάει λέγοντας. Κυρία Σφαγιανάκη, να σας ρωτήσω, γεννιέται κάποιος αλκοολικός ή γίνεται στην πορεία? Κανένας δεν γεννιέται εξαρτημένος. Να κάνω αλλιώς το ερώτημα. Είμαστε όλοι εν δυνάμει αλκοολικοί? Όλοι όσοι ερχόμαστε σε επαφή με το αλκοόλ,
είμαστε άνθρωποι που εν δυνάμει μπορούμε να εξαρτηθούμε από την ουσία. Γιατί πολύ απλά αυτή είναι η χρήση της ουσίας. Το αλκοόλ είναι μία εξαρτησιογόνος ουσία, αυτή είναι η δράση της ουσίας. Και ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι έτσι κατασκευασμένος, ώστε να εξαρτάται από αυτού του είδους τις ουσίες. Οπότε από τη στιγμή που κάνουμε χρήση του αλκοόλ, εάν δεν έχουμε μία σωστή χρήση πάνω στην ουσία, είμαστε όλοι εν δυνάμει άνθρωποι, μπορούμε να εξαρτηθούμε από αυτό. Ωστόσο, σε αυτό που είπατε, γεννιέται κάποιος. Φαίνεται γονιδιακά κάποιοι να έχουν μεγαλύτερη προδιάθεση. Κάποιος δηλαδή θα εξαρτηθεί. Βιολογικοί παράγοντες που κάνουν κάποιον να έχει την προδιάθεση να εξαρτηθεί πιο γρήγορα σε σχέση με κάποιον άλλον. Χωρίς αυτό να σημαίνει όμως τίποτα. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αυτός είναι καταδικασμένος και θα εξαρτηθεί και ο άλλος όχι. Για να εξαρτηθεί κάποιος θα πρέπει να συνυπάρχουν τρεις παράγοντες. Ο ένας είναι το ίδιο το άτομο, ο δεύτερος είναι η ίδια η ουσία και ο τρίτος το περιβάλλον. Σε πολλά νοσήματα η βιολογική προδιάθεση είναι καθοριστικός παράγοντας για την εξέλιξη του εν λόγω νοσού συγκεκριμένου νοσήματος. Παραδείγματος χάρη τα ψυχιατρικά νοσήματα πρέπει να υπάρχει ένα βιολογικό υπόβαθρο για να εμφανιστεί. Είπατε τώρα ότι το αλκοόλ έχει και αυτό τους δικούς του βιολογικούς παράγοντες που επιδρούν. Κοινωνικοί παράγοντες, δηλαδή ένα κακό οικογενειακό περιβάλλον, μία χαμηλή εκπαίδευση, ένα χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης παίζουν κάποιο ρόλο ώστε το άτομο να επηρεαστεί σε κάποια φάση της ζωής του και να γίνει ένας αλκοολικός. Δείτε, το αλκοόλ είναι μία ουσία η οποία δεν κάνει διακρίσεις. Ανεξάρτητα από το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο, το οικονομικό επίπεδο, την κοινωνική τάξη, όλοι οι άνθρωποι μπορούν να εξαρτηθούν από την ουσία ανεξάρτητα από αυτές τις διαφορές που σας ανέφερα. Ωστόσο, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, ότι υπάρχει και η κληρονομική διάσταση από το κοινωνικό κομμάτι. Δηλαδή, υιοθετούμε στάσεις, συμπεριφορές, αξίες από την οικογένειά μας, από τους ανθρώπους με τους οποίους αλληλεπιδρούμε και αποτελούν πρότυπο για εμάς. Οπότε, ως προς αυτό έχετε δίκιο. Κληρονομούμε, σε πολλά εισαγωγικά, συμπεριφορές. Μιμούμαστε και αναπαράγουμε συμπεριφορές. Οπότε, αν ένα παιδί μεγαλώνει μέσα σε ένα περιβάλλον όπου το αλκοόλ είναι εντελώς απενεχοποιημένο, οι ίδιοι του γονείς του προσφέρουν αλκοόλ, με κάθε ευκαιρία στο τραπέζι υπάρχει αλκοόλ, δεν υπάρχει όριος προς την κατανάλωση, αυτό το παιδί έχει μεγαλύτερη προδιάθεση να εφιστεί. Όχι γιατί γονιδιακά υπάρχει αυτό στην οικογένεια, αλλά γιατί αναπαράγει μια συμπεριφορά η οποία είναι μια επικίνδυνη συμπεριφορά και μπορεί να οδηγήσει στην εξάρτηση. Εάν μιλήσουμε δηλαδή με μαθηματικά, ένα παιδί που ο πατέρας του είναι αλκοολικός, να πούμε έτσι, έχει περισσότερες, όπως είπατε τώρα, αντιστοιχεία, έχει περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσει κάποια φάση της ζωής του ως τρόπο ζωής, ως τάση ζωής, τον αλκοολισμό. Πόσες φορές λέγαμε ότι έχει περισσότερες πιθανότητες από ότι έναν άνθρωπο, από ότι ένα παιδί το οποίο μεγάλωσε στην οικογενειακό περιβάλλον που κανένας από τους γιους του γονείς δεν ήταν επιρρεπής στο αλκοόλ. Δείτε, τα κοινωνικά φαινόμενα αυτά είναι σύνθετα και δεν μπορούμε με μαθηματικούς όρους να τα ορίσουμε τόσο απλά. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που αλληλεπιδρούν. Δεν είναι μόνο το αν ο ένας μου γονιός ήταν εξαρτημένος ή όχι. Μπορεί ο γονιός μου να ήταν εξαρτημένος και το παιδί να μην είναι εξαρτημένο. Δεν μπορούμε δηλαδή να το πούμε τόσο ξεκάθαρα αυτό, γιατί υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι επισέρχονται. Υπάρχουν κάποια στάδια στον αλκοολισμό, δηλαδή ξεκινάμε από την παιδική, εφηβική ηλικία με τον πατέρα, με κάποιον ας πούμε, να δίνει στο παιδί μια γουλιά κρασί και στη συνέχεια στην εφηβεία κατά κάποιο τρόπο παρεκκλίνει το άτομο. Καταρχάς δεν μιλάμε για αλκοολισμό στην παιδική και στην εφηβική ηλικία. Δεν μπορεί να συμβεί δεν αυτό. Δεν μπορούμε. Μιλάμε λοιπόν για τη χρήση του αλκοόλ που κάνω. Γνωρίζουμε ότι όσο νωρίτερα ξεκινήσει το άτομο να έρχεται σε επαφή με το αλκοόλ, τόσο πιο εύκολο είναι να εφιστεί μακροπρόθεσμα. Και γιατί είναι πιο εύκολο, γιατί χρειάζεται χρόνος και ποσότητα αλκοόλ για να εφιστείς. Οπότε, αν ξεκινήσεις να καταναλώνεις αλκοόλ στα 13, η πιθανότητα να εφιστείς είναι υψηλότερη από ότι αν ξεκινήσεις να καταναλώνεις αλκοόλ στα 25. Στα 25. Σκεφτείτε όμως ότι η εξάρτηση από το αλκοόλ είναι μία από τις συνέπειες. Υπάρχουν πολλές άλλες συνέπειες που συνήθως δεν τις σκεφτόμαστε. Δεν είναι απαραίτητο κάποιος να εξαρτηθεί από το αλκοόλ για να βιώσει μία από τις αρνητικές συνέπειες του αλκοόλ. Αρκεί ένα βράδυ που κάποιος θα βγει με την παρέα του, θα καταναλώσει αλκοόλ χωρίς να είναι εξαρτημένος από το αλκοόλ, θα πάρει το αυτοκίνητό του, θα εμπλακεί σε ένα τροχαίο και αυτό θα ανατρέψει τη ζωή του ή θα εμπλακεί σε ένα καυγά.
Είπαμε πριν ότι το αλκοόλ είναι μια ουσία η οποία επηρεάζει. Εθνική αλκοόλη. Εθνική αλκοόλη, ακριβώς. Το ενόπνευμα. Είναι μια ουσία η οποία δρά στον εγκέφαλο. Επηρεάζει λοιπόν τη λειτουργία του εγκεφάλου. Το άτομο κάτω από την επίρρεια του αλκοόλ δεν λειτουργεί όπως θα λειτουργούσε σε κατάσταση νυφαλιότητας. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να μπλέξει είτε σε ένα καυγά, είτε σε μια επικίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά, είτε να κάνει χρήση άλλων ουσιών. Μειώνει τις αναστολές η ουσία αυτή. Η χρήση μειώνει τις αναστολές και κάνει το άτομο να υπερεκτιμά τις ικανότητές του. Αν σκεφτείτε αυτά τα δύο στοιχεία, είναι και στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν την ηλικία της εφηβείας. Mm. Οπότε, αν έχουμε έναν έφηβο και επιπροσθέτως έχουμε και το αλκοόλ, ο συνδυασμός μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνος. Οπότε, ας μην σκεφτόμαστε μόνο να μην εξαρτηθώ από το ποτό ή τι θα κάνω για να μην εξαρτηθεί το παιδί μου από το αλκοόλ. Αυτό είναι κάτι. Είναι μία από τις συνέπειες. Υπάρχουν τόσες άλλες συνέπειες που μπορούμε να. Αρνητικές συνέπειες που μπορούμε να βιώσουμε στη ζωή μας, χωρίς ποτέ να εξαρτηθούμε από το αλκοόλ. Και οι οποίες θα καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό τη ζωή μας. Και εμάς και των γύρων μας, έτσι. Άρα, επομένως, αν θέλουμε να προσδιορίσουμε έτσι, αυτό που λέμε μέθη. Mm-hmm. Έτσι, μεθυσμένος μέθη. Πώς θα μπορούσαμε να το προσδιορίσουμε, ένα σύνολο ψυχοσωματικών χαρακτηριστικών που αποκτάει κανένας όταν έχει πιει πάρα πολύ. Η μέθη είναι μια οξία δηλητηρίαση που οφείλεται. Α, είναι μια. Είναι, στη χρήση αλκοόλ. Κατάσταση υγείας. Ναι, είναι μια οξία δηλητηρίαση που οφείλεται στη χρήση αλκοόλ. Να σας ρωτήσω τώρα, κυρία Σφαγιανάκη. Είπατε ότι το αλκοόλ βγάζει μια επιθετικότητα. Mm-hmm. Εσείς, επειδή είστε συνεργάτες στο αλκοολογικό ιατρείο του Πεπαγνή, αυτή η επιθετικότητα που βγάζει το αλκοόλ είναι προσωρινή ή μόνιμη? Μπορεί να βγάλει και μία επιθετικότητα. Επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιδράει ένας άνθρωπος όταν είναι κάτω από την επίρρεια της ουσίας. Δεν αντιδράει λοιπόν όπως θα αντιδρούσε σε κατάσταση νυφαλιότητας. Κάποιος μπορεί να είναι επιθετικός, κάποιος μπορεί να πει κάτι που θα προσβάλλει κάποιον άλλο ή κάποιος να είναι πολύ εύθυμος και διάθετος και να κάνει πράγματα για τα οποία δεν θα έκανε. Για παράδειγμα, να σηκωθεί, να χορεύει, να λέει ανέκδοτα, πράγματα που τα οποία δεν θα έκανε κάτω από άλλες συνθήκες. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητο ότι το αλκοόλ μας κάνει βίαιους, μας κάνει επιθετικούς. Μπορεί να μας κάνει πολύ ευδιάθετους και πολύ χαρούμενους και να κάνουμε πράγματα που δεν θα τα κάναμε κάτω από άλλες συνθήκες. Πάμε τώρα επί του πρακτέου. Mm-hmm. Έχουμε ένα αλκοολογικό ασθενή, ο οποίος πίνει πάρα πολύ. Πώς αντιμετωπίζει την κατάσταση του συγκεκριμένου ασθενούς? Χρειάζονται κάποιες, πέρα από το κομμάτι της υγειονομικής φροντίδας, χρειάζεται να γίνουν και κάποιες κοινωνικές παρεμβάσεις? Το αλκοόλ είναι μία ουσία η οποία δεν επηρεάζει μόνο το ίδιο το άτομο που κάνει χρήση, αλλά ολόκληρο το οικογενειακό σύστημα. Δηλαδή μπορεί. Είναι οικογενής επομένως. Ναι, είναι μία συμπεριφορά, η οποία επηρεάζει ολόκληρο το σύστημα της οικογένειας, όχι μόνο τον ίδιο το χρήστη, το άτομο που πίνει αλκοόλ. Γι' αυτό το λόγο, στην Κρήτη υπάρχουν οι ομάδες αυτοβοήθεια στα κλαμπ οικογενειών με προβλήματα από το αλκοόλ, τα οποία υποστηρίζουν όχι μόνο το άτομο που είναι εξαρτημένο από το αλκοόλ και θέλει να κάνει μία αλλαγή στη ζωή του, αλλά ολόκληρη την οικογένεια, γιατί στόχος δεν είναι μόνο η αποτοξίνωση, η διακοπή της χρήσης του αλκοόλ, αλλά μία γενικότερη αλλαγή, η αλλαγή συμπεριφορών που οδήγησαν στο αλκοόλ ή είναι συνέπεια της χρήσης του αλκοόλ, συμπεριφορές που γίνονται είτε από το ίδιο το άτομο είτε από την οικογένεια. Στο κομμάτι λοιπόν της θεραπείας, η θεραπεία γίνεται. Το δίκτυο αλκοολογίας προτείνει ένα ανοιχτό πρόγραμμα θεραπείας, το οποίο αποτελείται από το Αλκοολογικό Ιατρείο του Παγνή, το οποίο είναι ένα πρωινό ιατρείο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Λειτουργεί Παρασκευή και Τρίτη πλέον. Εκεί υπάρχει μια διεπιστημονική ομάδα, γιατί όπως πολύ σωστά εντοπίσατε, τα προβλήματα του αλκοόλ δεν είναι μόνο σωματικά. Είναι κοινωνικά, είναι ψυχολογικά, είναι σύνθετα. Και γι' αυτό δεν μπορεί ένας μεμονωμένος επαγγελματίας υγείας και μία ειδικότητα να συμβάλλουν στην επίλυση αυτών των προβλημάτων. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει μία διεπιστημονική ομάδα, η οποία αποτελείται από γαστρεντερολόγο, ψυχίατρο, κοινωνιολόγο, κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο, νυφάλιους, ανθρώπους δηλαδή που έχουν καταφέρει να κόψουν το αλκοόλ. Και μέσα από τακτές συνεδρίες, τις οποίες δεν συμμετέχει μόνο το άτομο το οποίο έχει εξαρτηθεί από το αλκοόλ, αλλά ολόκληρη και πάλι σας λέω οικογένεια, γίνονται συζητήσεις, συμφωνίες και θέτονται μικροί στόχοι
για να υπάρξει η αλλαγή. Η αλλαγή είναι κάτι που γίνεται σταδιακά, δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά χτίζεται βήμα-βήμα. Οπότε συνδυαστικά υπάρχει το αλκοολογικό ιατρείο και οι ομάδες αυτοβοήθειας που αυτή τη στιγμή υπάρχουν 12 σε ολόκληρη την Κρήτη. Μιλήσατε για κλάμπ οικογενειών. Mm-hmm. Εκεί ουσιαστικά εγώ αυτό που εγώ προσωπικά μπορώ να συμπεράνω είναι ότι μιλάμε για οικογένειες οι οποίες έχουν ένα μέλος τους, ο οποίος ή η οποία, γιατί μπορεί να γίνει στο τελικό έτσι. Πολύ σωστά. Να ταξινομήσουμε ότι δεν μιλάμε ουσιαστικά για μια αρσενική εντός εισαγωγικών δραστηριότητα, αλλά μπορεί να γίνει στο τελικό έτσι. Πολύ σωστά, ναι. Έχουν λοιπόν κάποιο μέλος και ουσιαστικά μιλάμε για οικογένειες που ανταλλάζουν απόψεις. Τι κάνουν αυτά τα κλαμπ οικογενειών? Είναι οικογένειες οι οποίες έχουν ένα κοινό βίωμα και κάνουν μια κοινή προσπάθεια αλλαγής. Σε ένα πλαίσιο λοιπόν όπου υπάρχει χεμήθεια και εμπιστοσύνη. Άρα υπάρχουν και αγραφοί κανόνες. Ανωνυμία. Υπάρχει η εχημήθεια, το απόρριτο. Υπάρχει ένας συντονιστής, ένας εκπαιδευμένος εθελοντής, ο οποίος έχει περάσει μια εκπαίδευση 60 ωρών, έτσι ώστε να είναι υπηρέτης δάσκαλος, λέγεται, στην ορολογία των ομάδων αυτοβοήθειας, ο οποίος είναι εκεί για να τηρούνται οι κανόνες λειτουργίας. Εκεί πρώτα απ' όλα οι άνθρωποι μαθαίνουν να αλλάζουν συμπεριφορά και τρόπους επικοινωνίας. Ένα βασικό κομμάτι που επηρεάζεται λόγω του αλκοόλ είναι η επικοινωνία. Μέσα στα κλάβ λοιπόν οι άνθρωποι μαθαίνουν να επικοινωνούν, να ακούει το ένα μέλος της οικογένειας το άλλο, τι είναι αυτό που το ενοχλεί και να προσπαθεί να το αλλάζει. Μάλιστα. Να σου ρωτήσω τώρα, κυρία Σφαγιανάκη, ο αλκοολικός ασθενής είναι το μαύρο πρόβατο? Δηλαδή, για την πλειοψηφία της κοινωνίας μιλάω. Η πλειοψηφία της κοινωνίας αποδέχει τον αλκοολικό ασθενή? Νομίζω ότι η πλειοψηφία της κοινωνίας έχει μία... Με δεδομένο τον εξυγχρονισμό της κοινωνίας μας, με δεδομένο ότι έχουν σπάσει κάποια ταμπού, συγγνώμη τώρα που σας διέκοψα, αλλά επειδή ζούμε γενικά σε εποχές που μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε μοντέρνες εποχές, έτσι. Και το ερώτημά μου είναι σαφές. Έχει σπάσει το ταμπού για έναν αλκοολικό ασθενή? Νομίζω ότι η πλειοψηφία της κοινωνίας μας έχει μία λανθασμένη εικόνα για το ποιος είναι εξαρτημένος από το αλκοόλ. Στην πλειοψηφία τους οι άνθρωποι έχουν μία παρόμοια εικόνα με αυτή που μου αναφέρατε στην αρχή της συζήτησής μας, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει άλλα ενδιαφέροντα, κυκλοφορεί συνεχώς με ένα μπουκάλι. Οπότε στο μυαλό τους έχουν κάτι άλλο από αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εξαρτημένος από το αλκοόλ μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι συνεργάτης μας, που είναι γείτονάς μας. Και κανένας ποτέ δεν έχει αντιληφθεί ότι αυτός ο άνθρωπος είναι εξαρτημένος από το ποτό. Υπάρχουν, ναι, πείτε. Ως προς το κομμάτι της αλλαγής και αν σπάνε τα ταμπού. Μία σημαντική αλλαγή που έχει γίνει, παρατηρείται να έχει γίνει τα τελευταία χρόνια και είναι σημαντικό να την αναφέρουμε, είναι ως προς το κομμάτι του αναζητώ βοήθεια και δεν προσπαθώ να συγκαλύψω το πρόβλημα. Στο παρελθόν φαίνεται να ήταν πιο έντονο εξαιτίας του κοινωνικού στιγματισμού η προσπάθεια της οικογένειας να συγκαλύψει και να αποκρύψει καταστάσεις. Δεν πήγαιναν τόσο εύκολα στον ειδικό, δεν ρωτούσαν, δεν ενημερωνόταν. Αυτό βλέπουμε ότι είναι κάτι που αλλάζει. Και αυτό το βλέπουμε έμπρακτα από την προσέλευση των οικογενειών στο αλκοολογικό ιατρείο και από την ανάγκη να πολλαπλασιάζονται συνεχώς οι ομάδες αυτοβοήθειας. Ξεκινώντας οι ομάδες αυτοβοήθειας το 2004, η πρώτη ομάδα δημιουργήθηκε στο κέντρο του Ηρακλείου. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο που επισημάνατε και εσείς ο ίδιος, ότι ήταν ένα κοινωνικό, ήταν ένα θέμα ταμπού. Ποιος θα πάει μέσα στο χωριό που ζει, σε μια ομάδα αυτοβοήθειας που θα το καταλάβουν όλοι και θα το δείξουν όλοι. Σήμερα υπάρχουν 12 ομάδες, 5 από αυτές στην ενδοχώρα των νομών της Κρήτης. Σε μικρά χωριά, όπου μάλιστα οι ομάδες αποτελούν και κομβικό σημείο του χωριού. Όλοι γνωρίζουν ότι εκεί γίνεται η ομάδα και είναι και πολύ περήφανοι που στην τοπική κοινωνία τους έχουν μια τέτοια ομάδα, γιατί οι ομάδες αυτές κάνουν και δράσεις σε συνεργασία με το Σύλλογο Επιστροφή και το Αλκοολογικό Ιατρείο, κάνουν και δράσεις στην περιοχή. Οπότε είναι γνωστή η δράση που έχουν οι ομάδες αυτοβοήθειας στην περιοχή τους. Οπότε βλέπετε ότι αυτό σιγά σιγά αρχίζει και αλλάζει. Μία ιδιότητά σας είναι ότι είστε πρόεδρος του Συλλόγου Επιστροφή. Ναι. Ποιος είναι αυτός ο Σύλλογος Επιστροφή? Λοιπόν, ο Σύλλογος Επιστροφή είναι ένας σύλλογος με μακρά ιστορία.
δημιουργήθηκε το 1999 στο Ηράκλειο, όταν δεν υπήρχε καμία άλλη δομή για να υποστηρίξει τα άτομα και τις οικογένειες που αντιμετώπιζαν ένα οποιοδήποτε πρόβλημα είχε σχέση με το ποτό. Έτσι λοιπόν το 1999 δημιουργείται ο σύλλογος από ευαισθητοποιημένους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι εντόπιζαν ότι υπάρχει αυτό το κενό. Είχαν ανθρώπους οι οποίοι ήταν εξαρτημένοι από το αλκοόλ, αλλά δεν μπορούσαν να τους υποστηρίξουν αποτελεσματικά γιατί δεν υπήρχαν οι κατάλληλες δομές. Οπότε ευαισθητοποιημένοι επαγγελματίες υγείας, ευαισθητοποιημένοι πολίτες και άνθρωποι οι οποίοι βίωναν το πρόβλημα, δημιούργησαν το 1999 τον Σύλλογο Η Επιστροφή, λειτουργώντας τότε σαν μια πρώτη ομάδα αυτοβοήθειας, ακολουθώντας τα 12 βήματα. Λόγω της αύξησης της προσέλευσης του κόσμου και των μεγαλύτερων αναγκών που υπήρχαν, μετά από πίεση του Συλλόγου Η Επιστροφή, δημιουργήθηκε το 2004 το Αλκοολογικό Ιατρείο του Παχνή. Και η λογική ήταν ότι ήθελαν το δίκτυο αλκοολογίας που άρχιζε να στείνεται με τη δημιουργία του Συλλόγου Η Επιστροφή να λειτουργήσει σε εθελοντική βάση. Άρα, επομένως, 1999 έχουμε το Συλλόγο Επιστροφή. 2004, το 2004 το έχουμε το Αλκοολογικό Ιατρείο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Το 2005 ξεκινάει να δημιουργείται η πρώτη ομάδα κόπα στο Ηράκλειο. Και σας έλεγα ότι το δίκτυο αλκοολογίας ξεκίνησε να στείνεται σε μια λογική ότι ο καθένας που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα σε σχέση με το αλκοόλ θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό ανεξάρτητα από την οικονομική του δυνατότητα. Οπότε ολόκληρο το δίκτυο αλκοολογίας λειτουργεί σε εθελοντική βάση από ευαισθητοποιημένους επαγγελματίες, νυφάλιους αλκοολικούς και εκπαιδευμένους εθελοντές. Παρέχει δράσεις πρόληψης στην κοινότητα, παρεμβάσει πρόληψη σε σχολεία, σεμινάρια, ημερίδες, εκπαιδευτικές δράσεις στην κοινότητα και το κομμάτι της θεραπείας για το οποίο μιλήσαμε. Ως συνεργάτης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, του Αλκοολογικού Ιατρείου, που έχει διάρκεια ζωής τα τελευταία 15 χρόνια, το 2004, πόσοι ασθενείς έχουν επισκεφθεί από την Κρήτη το συγκεκριμένο ιατρείο? Περισσότεροι από χίλιες οικογένειες έχουν υποστηριχθεί. 1.006 οικογένειες, για να είμαι ακριβής. 1.006 οικογένειες. Έχουν υποστηριχθεί από το 2014 έως και σήμερα. Και υπάρχει μια αυξητική τάση ως προς την προσέλευση των νέων οικογενειών που εντάσσονται στο θεραπευτικό πρόγραμμα. Δηλαδή, το 2017 οι νέες οικογένειες που εντάχθηκαν στο θεραπευτικό πρόγραμμα του Δικτύου Αλκοολογίας ήταν 63, ενώ το 2018 73. Και το πρώτο τρίμηνο του 2019 είναι ήδη 21 οικογένειες. Σε τι κατάσταση έρχονται οι άνθρωποι? Δηλαδή, έχει προχωρήσει η κατάσταση του αλκοόλ στον οργανισμό τους μέσα? Δηλαδή, μιλάμε στον ίδιο ασθενείς που έχουν σοβαρές υπατικές δυσλειτουργίες. Μιλάμε για ανθρώπους που είναι στα πρώτα στάδια του αλκοολισμού και θέλουν να τα αποφύγουν. Είναι άνθρωποι, καταρχάς οι παραπομπές γίνονται τόσο από τα κέντρα υγείας και το νοσοκομείο, άρα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προβλήματα σωματικής υγείας, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εκτός από τα προβλήματα σωματικής υγείας, άνθρωποι που έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας, γιατί είναι κάτι πολύ σύνηθες το αλκοόλ να υπάρχει συνοσιρότητα στην εξάρτηση από το αλκοόλ και στην ύπαρξη ενός προβλήματος ψυχικής υγείας ακριβώς. Το κοινό όλων αυτών είναι ότι έχουν σίγουρα και κοινωνικά προβλήματα, προβλήματα που σχετίζονται με την επικοινωνία με την οικογένεια, προβλήματα στην εργασία. Εμείς είχαμε μιλήσει πριν από ένα χρόνο, το Φλεβάρι του 2018, για την εφημερίδα Νέα Κρήτη. Τότε είχε βγει ως συμπέρασμα ότι η Κρήτη έχει μια θλιβερή πρωτιά στον αλκοολισμό. Και ειδικά νομίζω ότι έτσι ήταν. Από τα δεδομένα βγήκε ότι ο νομός Ρεθύμνης και ο νομός Χανίων έχουν πάρα πολύ ψηλά ποσοστά αλκοολισμού. Αυτό πού οφείλεται? Μπορούμε δηλαδή να δώσουμε κάποιες αιτίες που οφείλονται αυτά τα υψηλά ποσοστά? Αναφέρεστε σε μία έρευνα η οποία έχει γίνει το 2011 σε ολόκληρη την Ελλάδα και αφορούσε ανηλίκους. Οπότε όντως η Κρήτη είχε
ήταν στη δεύτερη θέση ως προς την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους, 5 ή περισσότερα ποτά τη φορά, και τρίτη ως προς την συχνότητα κατανάλωση τουλάχιστον μία φορά το μήνα στην κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους. Δεν αφορούσε δηλαδή στον γενικό πληθυσμό ή σε ενήλικες, αφορούσε καθαρά σε ενήλικους. Έχει σημασία όμως να πούμε ότι το μαύρο πρόβατο δεν είναι η Κρήτη. Ολόκληρος ο χάρτης της Ελλάδας είχε υψηλά ποσοστά. Φάνηκε ότι η Κρήτη ερχόταν στην τρίτη και στη δεύτερη θέση, αλλά και οι υπόλοιπες γεωγραφικές περιφέρειες δεν ήταν πολύ μακριά από εμάς. Άρα, μην έχουμε στο μυαλό μας ότι στην Κρήτη υπάρχει το πρόβλημα και στην υπόλοιπη Ελλάδα όχι. Το πρόβλημα είναι γενικό, υπάρχει και δεν υπάρχει μόνο σε πανελλαδικό επίπεδο, υπάρχει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Το αλκοόλ είναι ο τρίτος παράγοντας κινδύνου στις αναπτυγμένες χώρες για την εμφάνιση νοσημάτων. Άρα, βλέπουμε ότι η ουσία επηρεάζει γενικότερα, όχι μόνο σε τοπικό και επίπεδο, αλλά και σε πανελλήνιο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ξέρετε, πριν από 15-20 χρόνια, το μεγάλο πρόβλημα των νέων ήταν το τσιγάρο. Ότι ξεκινούσαν πάρα πολύ μικρή ηλικία το τσιγάρο. Δηλαδή, πριν από 15-20 χρόνια είχαν εμφανιστεί για πρώτη φορά στο πνεύμα παιδιά, τα οποία καπνίζαν από την ηλικία των 13-14 ετών. Τώρα πλέον είναι το αλκοόλ και το βλέπω αυτό πάρα πολύ σε χωριά. Δηλαδή χωριά, επειδή έχω κάνει πάρα πολλά ρεπορτάζ στην εφημερίδα Νέα Κρήτη ιατρικού περιεχομένου και μου έχουν επισημάνει πάρα πολλοί καθηγητές ότι στην Κρήτη πίνουμε. Ψάχνω να βρω τις αιτίες. Γιατί πίνουμε εμείς? Είναι ίσως το ταπεραμέντο, αυτή η περηφάνεια που έχουμε εμείς εδώ στην Κρήτη, ότι είμαι μάγκας και θέλω να πιω? Είναι εν μέρη μέρος μιας κακώς εννοούμενης κουλτούρας που δεν κληροδοτήθηκε ακριβώς έτσι σε εμάς, έτσι έφτασε να είναι, δεν ήταν πάντα έτσι. Έτσι έφτασε να είναι. Στα πλαίσια μιας γενικότερης συμπεριφοράς των προηγούμενων χρόνων, υπερκατανάλωσης, όχι μόνο αλκοόλ, γενικότερα στη ζωή μας, όποιος καταναλώνει συγκεκριμένα πράγματα, έχει ένα συγκεκριμένο κοινωνικό στάτους και ένα κοινωνικό προφίλ, μέσα στο κομμάτι όλο αυτό εμπεριέχεται και το αλκοόλ. Ωστόσο, είναι σημαντικό να πούμε ότι φαίνεται ότι οι γεωγραφικές περιφέρειες, όπως για παράδειγμα της Αττικής, όπου στη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου οι νέοι έχουν περισσότερες διεξόδους, τα ποσοστά είναι χαμηλότερα. Μάλιστα, η περιφέρεια Αττικής είναι η περιφέρεια με τα μικρότερα ποσοστά. Οπότε, ένας σημαντικός παράγοντας είναι αυτό. Είπατε στα χωριά της ενδοχώρας. Όταν η μόνη μου διαχείριση του ελεύθερου χρόνου είναι ότι θα βγω με την παρέα μου για να πιω, καλώς ή κακώς μαθαίνω σε ένα συγκεκριμένο πρότυπο. Και ειδικά αν αυτό το πρότυπο το έχω δει και από άλλους στο κοινωνικό μου περιβάλλον. Μιμούμε λοιπόν μια συμπεριφορά και κάπως έτσι γίνεται αυτό που περιγράφεται. Με δεδομένο το πρόβλημα του αλκοόλ, υπάρχει σιγά σιγά, γίνονται κάποια βήματα ευαισθητοποίησης ώστε η κοινωνία των πολιτών της Κρήτης, αλλά γενικότερα της Ελλάδας, να ευαισθητοποιηθεί πάνω σε αυτό το θέμα? Δηλαδή έχουν γίνει κάποιες πρωτοβουλίες ενημέρωσης? Ακριβώς. Δείτε, από το 2011 συστηματικά γίνονται παρεμβάσεις πρόληψης στα σχολεία, ένα πρόγραμμα εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας. Φαίνεται ότι αυτό είναι κάτι που το έχει αγκαλιάσει η εκπαίδευση. Κάθε χρόνο δεχόμαστε πολλά αιτήματα από σχολεία για να γίνονται δράσεις στα σχολεία τους και αυτό φαίνεται να έχει αποτέλεσμα. Πολύ συχνά συναντούμε μαθητές όπου τους είχαμε εκπαιδεύσει για παράδειγμα στο γυμνάσιο και τους συναντούμε ξανά στο λύκειο. Και εκεί βλέπεις τη διαφορά, πώς είναι ένα παιδί το οποίο έχει δουλευτεί σε μια ηλικία, πώς αυτό έχει επηρεάσει την συμπεριφορά του και την οτροπία του. Εκτός όμως από τους μαθητές, δράσεις γίνονται και με τους εκπαιδευτικούς. Εκπαιδεύονται εκπαιδευτικοί στη λογική ότι εκείνοι κάθε χρόνο μπαίνουν στις αίθουσες και έρχονται σε επαφή με ανήλικους μαθητές. Άρα είναι οι άνθρωποι κλειδιά, οι οποίοι μπορούν με τη δική τους συμμετοχή να ενημερώσουν τους μαθητές για τη σωστή χρήση του αλκοόλ. Σε αυτή τη λογική, σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια, εκπαιδεύονται επαγγελματίες υγείας για να κάνουν είτε δράσεις πρόληψης στην περιοχή όπου εργάζονται, είτε για να μπορούν να αντιλαμβάνονται ποιος έχει πρόβλημα και να μπορούν να τον βοηθούν ή να τον παραπέμπουν σε εμάς. Και ένα τελευταίο σύντομο σχόλιο σας θέλω. Στην ερώτηση που σας κάναμε για να κλείσω για τηλεοπτικά διαφημιστικά μηνύματα, για διαφημιστικά μηνύματα. Είστε αισιόδοξοι ή απαισιόδοξοι?
σχετικά με την αυτοευαισθητοποίηση που μας είπατε τώρα, πως το φαινόμενο θα περιοριστεί, δηλαδή θα έχουμε λιγότερα κρούσματα την επόμενη δεκαετία, για παράδειγμα? Φυσικά και είμαστε αισιόδοξοι, γιατί βλέπουμε και αξιολογούμε τις μικρές αλλαγές. Δεν θεωρούμε ότι η αλλαγή έρχεται από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά είναι κάτι που χτίζεται και αυτό το βλέπουμε έμπρακτα. Μπορώ να σας πω ότι στις πρώτες δράσεις, στις πρώτες εβδομάδες πρόληψης αλκοόλ που γίνονταν, οι άνθρωποι δεν έρχονταν καν στην δράση ή δεν δέχονται να πάρουν το έντυπο ενημερωτικό υλικό για να μην στιγματιστούν ή να μην θεωρηθούν κάπως. Πλέον μας ζητάνε να κάνουμε δράσεις, υπάρχει προσέλευση του κοινού, βλέπουμε από τους μαθητές να αλλάζει το πρότυπο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι όταν ξεκίνησα το 2011 να κάνω παρεμβάσεις πρόληψης στα σχολεία, ήταν, οι συμπεριφορές των μαθητών ήταν πολύ ακραίες ως προς τι ήρθατε να μας πείτε, εμείς ξέρουμε. Πλέον είναι πιο δεκτικοί και η αλληλεπίδραση είναι πάρα πολύ καλή. Οπότε αλλήμωνε κι αν ήμασταν απεσιόδοξοι. Άλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία μας δώσατε πάντως, κύριε Σφαγιανάκη. Φίλοι και φίλες, το πρώτο μέρος μόλις ολοκληρώθηκε. Μείνετε μαζί μας για το δεύτερο μέρος. Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ για το δεύτερο μέρος. Συζητάμε για το αλκοόλ. Δεύτερο μέρος εκπομπής τώρα. Αφήνουμε τις θεωρίες και πάμε στο βίωμα. Το αλκοόλ είναι σίγουρα μια τραυματική εμπειρία. Είναι ένας εφιάλτης. Σήμερα λοιπόν στην εκπομπή Τέτα Τέτ θα ακούσουμε δύο ανθρώπους οι οποίοι πέρασαν από αυτό το στάδιο. Βίωσαν αυτόν τον εφιάλτη και θέλουν να μας πούν τις δύο προσωπικές τους ιστορίες. Σήμερα λοιπόν έχω τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενώ δύο ανθρώπους, τον κύριο Αντώνη Πουλάκη, ο οποίος είναι υπηρέτης δάσκαλος Κόπα, και τον κύριο Νίκο Ρεμουντάκη, ο οποίος είναι υπηρέτης δάσκαλος Κόπα. Κύριε Αντώνη Πουλάκη, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Κύριε Νίκο Ρεμουντάκη, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη και σε εσάς. Αγιώτος Ανέστη και σε εσάς και χρόνια πολλά. Κύριε Πουλάκη, θέλω να ξεκινήσω με εσάς. Θέλω να μας πείτε την εμπειρία σας. Είστε καταρχήν δάσκαλος είστε υπηρέτης δάσκαλος Κόπα. Τι σημαίνει αυτό? Για να γίνω εγώ προσωπικά υπηρέτης δάσκαλος, είμαι και μέλος των κλαμπ οικογενειών με προβλήματα από το αλκοόλ με την οικογένειά μου. Και τώρα, από το 2013 που παρακολούθησα ένα σεμινάριο ευαισθητοποίησης και εκπαιδεύτηκα όσο χρειάζεται, υπηρετώ σε διάφορα κλαμπ σαν υπηρέτης δάσκαλος. Τα τελευταία χρόνια είμαι στο κλαμπ της Αγίας Βαρβάρας και υπηρετώ τις οικογένειες του κλαμπ, εθελοντικά πάντα. Και το δεύτερο κομμάτι του δάσκαλος είναι ότι μπορώ να διδάξω τις οικογένειες, τα μέλη και τα καινούργια αλλά και τα παλιά σε επαναλήψεις για το πώς λειτουργεί το κλαμπ, τι είναι το αλκοόλ, τις συνέπειές του, η κατανάλωση του αλκοόλ, τι μας προσφέρει, αν μας προσφέρει, και πού μας βλάπτει, πού μας βλάπτει. Θα ήθελα να πάμε αργότερα στο ρόλο σας ως δάσκαλος οικογενειών. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τη δική σας ιστορία. Πότε ξεκινήσατε την κατανάλωση του πνεύματος? Σε παιδική ηλικία μου προσφέρθηκε μια πολύ μικρή ποσότητα σε ένα ρακοπότηρο κρασάκι και η επαφή μου μαζί της ήταν καλή, δηλαδή μου άρεσε σαν ουσία και έτσι άρχισα να το ψάχνω, επειδή δεν είχαμε στο σπίτι, όπου έβρισκα το ποτηράκι, στα λεφτά και αργότερα σιγά σιγά μεγαλώνοντας εγώ έψαχνα το στρωμένο το τραπέζι μέχρι που στην προεφηβεία. Άρα ξεκίνησε επομένως σαν παιχνίδι. Δεν ήταν ακριβώς σαν παιχνίδι, γιατί στην αρχή μου άρεσε η ουσία και συνεχεία ήταν περισσότερο σαν για μαγιά. Νόμιζα ότι αυτό με βοηθούσε να γίνω αρχηγός. Στην εφηβεία πια ότι με βοηθούσε να χορεύω καλύτερα, να φλερτάρω ευκολότερα. Και ακόμα μεγαλώνοντας γινόμουνα πραγματικά αποδεκτός από τις παρέες των τότε μεγάλων, γιατί τότε
Οι πενηντάριδες θεωρούνταν γέροι. Όταν λοιπόν οι πενηντάριδες ένα 17χρονο τον έκαναν παρέα, τον αποδέχονταν, αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Και έτσι η πρώτη γεύση που μου άρεσε σαν ουσία και μετά όλα τα οποία νόμιζα ότι μου έδινε αυτή η ουσία, περνούσαν τα χρόνια και φυσικά κανείς από εμάς δεν ξεκίνησε με μπουκάλια. Όλοι με ένα ποτήρι ξεκίνησαν. Και άλλοι μπόρεσαν και έμειναν σε καταναλώσεις που δεν τους εξάρτησαν. Εμένα όμως οι καταναλώσεις όπως ανεβαίναν τα χρόνια μου, ανεβαίναν και αυτές. Και επειδή βέβαια κανείς δεν γίνεται, δεν εθίζεται, δεν γίνεται αλκοολικός. Εγώ, σε έξι μήνες ή σε ένα χρόνο ή σε δύο ή σε τρία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι από τότε που το δοκίμασα άρχισα να έχω πρόβλημα με το ποτό. Γι' αυτό και τώρα δεν λέω ότι είμαι αλκοολικός, αν και είμαι αλκοολικός σε εποχή 9 χρόνια, 7 μήνες. Και 26 μέρες, αλλά ότι έχω πρόβλημα με το ποτό. Κύριε Γιατί Πουλάκη, από το πρώτο ποτηράκι είχα πρόβλημα με το ποτό και δεν ήμουν εθισμένος. Όταν είχα τα πρώτα μου ατυχήματα με τις μηχανές, τα πλευρά τα σπασμένα, τα κράνη τα χαλασμένα. Κάθε έστω και μικρή ποσότητα λοιπόν κατανάλωσης έχει τον κίνδυνο. Κύριε προβλήματος, Πουλάκη, του προβλήματος με το αλκοόλ, είτε οδηγείς, είτε είσαι πεζός, είτε μπλέκεσαι σε μια φασαρία, είτε προσβάλλεις. Και το πιο μεγάλο πρόβλημα βέβαια είναι αυτό που ακολουθεί σιγά σιγά, ότι αν εθιστείς, που όταν μπει για τα καλά, όπως μπήκε για τα καλά στη ζωή μου, αλλά σιγά σιγά πάντα, οπότε δεν ήταν εύκολο και στους δικούς μου να με τραβήξουν από το πέτο, διότι είναι μια ουσία η οποία πραγματικά έχει τον τρόπο. Κύριε Πουλάκη, να σας ρωτήσω τώρα, εσείς, μας είπα τώρα την ιστορία σας. Ξεκινήσατε από την παιδική ηλικία, στην αρχή σας άρεσε αυτή η ουσία, γλυκαθήκατε, πήγε μετά στην εφηβεία. Πότε ξεκίνησε το αλκοόλ να γίνεται τρόπος ζωής για εσάς τον ίδιο, να γίνεται μία παθολογία για εσάς τον ίδιο, να το ζητάει ο οργανισμός, το πούμε και έτσι, σε ποια ηλικία? Αυτό δεν είναι τόσο, δεν μπορώ εύκολα να το διακρίνω. Πάντως εγώ στα 57 μου που το έκοψα, άρχισα να καταβαίνω κατά πεντάδες και έφτασα εύκολα στα 35, αναπολώντας λοιπόν το τι, πώς συμπεριφορόμουν τότε, τι χρόνο διέθετα για την ουσία, για να πίνω, για να κάνω παρέες, για να συμμετέχω στις παρέες. Τολμώ να πω ότι κατέβηκα κάτω από τα 35 και βρήκα ότι κάπου εκεί είχε μπει για τα καλά στη ζωή μου. Δεν ήταν, ναι, μπορεί να μην ήταν απαραίτητο για να δουλεύω, για να έχω την οικογένειά μου κτλ. Όμως όλο και περισσότερο μου έτρωγε χρόνο, τον ελεύθερο χρόνο μου, αυτό που έπρεπε να αφιερώνω στην οικογένειά μου, τον αφιέρωνα με ευχαρίστηση, μπορώ να πω, στην παρέα, στο ποτήρι, στο αλκοόλ δηλαδή. Κύριε Πουλάκη, να σας ρωτήσω, είπατε τη λέξη οικογένεια, είστε παντρεμένος? Βεβαίως, έχω δύο κόρες και έχω και δύο εγγόνια τώρα. Να τις χαίρεστε. Ευχαριστώ. Οι κόρες σας έχουν να θυμούνται δυσάρεστες αναμνήσεις από την εξάρτηση από το αλκοόλ? Βεβαίως, τις οποίες όμως δεν ήθελα να τις καταλάβω τότε. Δεν τολμούσαν και να μου τις πούνε. Οπότε όλα αυτά τα έμαθα από την ημέρα που έκοψα το αλκοόλ. Γιατί η οικογένειά μου, που είναι φυσικά και οι κόρες μου, συνεχίζουμε και πηγαίνουμε στα κλαμπ και εκεί μέσα άκουσα τις κόρες μου να έχουν παράπονα για το χρόνο που στερούνταν από τον πατέρα τους και τον κέρδιζε η ουσία, η παρέα του πιωτού. Δεν ήμουνα
βίος, δηλαδή δεν υπήρχε εδώ οικογενειακή βία με την έννοια του ξυλοδαρμού και τέτοια, όμως εκεί μέσα άκουσα ότι όταν έβαλα το κλειδί στην κλειδαριά και ξεκλείδωνα, περίμενα πρώτα να ακούσουν τον τόνο της φωνής, τη χρειά, την ένταση και ανάλογα να τρέξουν να μαγκαλιάσουν, να τρέξουν να κρυφτούν. Κύριε Πουλάκη, επειδή μας πιέζει ο τηλεοπτικός χρόνος, θέλω να μας πείτε, σε μια τελευταία ερώτηση που θα σας κάνω, πλέον είστε νυφάλιος, πλέον δεν είστε εξαρτημένος από το αλκοόλ, παρόλα αυτά δηλώνετε πως είστε αλκοολικός. Ένας άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, τι θα το συμβουλεύατε? Η συμβουλή είναι μία. Να ζητήσει βοήθεια όσο είναι νωρίς. Γιατί χωρίς τη βοήθεια δεν θα τα είχα καταφέρει. Και εύχομαι σε αυτούς που μας ακούνε και έχουν ένα μικρό προβληματάκι, μην το αμελήσουν τώρα. Όλο τυχαίως έμαθα εγώ ότι υπήρχε αυτή η δομή στον ευλογημένο μας τόπο. Και έτσι ζήτησα βοήθεια, δηλαδή στην ουσία παραδέχτηκα ότι είχα πρόβλημα. Γιατί κανείς μας δεν το παραδέχεται. Όλοι μας ξέρουμε ότι έχουμε πρόβλημα, δεν το παραδεχόμαστε. Και εγώ οδηγούσα καλύτερα όταν είχα πιει, όπως οι περισσότεροι που μας ακούνε τώρα. Και εγώ έκανα υπερβάσεις σε θέματα υγείας. Και εγώ ξεχνούσα ότι με περίμενε η οικογένειά μου στο σπίτι. Και φυσικά να βρούνε το τηλέφωνο ή το πώς μπορούμε να μας βρούνε, και τώρα αν μπορούσε κάποιος να το σημειώσει, το 69-47-34-93-44 είναι το τηλέφωνο της επιστροφής και η γραμμή επικοινωνίας. Μπορούν όμως σίγουρα να μας βρούνε και στο site στο alcoologia.gr και στα Κόπα Κρήτη στο Facebook. Ωραία. Και ισχύει όχι μόνο για αυτούς που καταναλώνουν αλκοόλ και για τις οικογένειές τους. Γιατί εγώ έπινα, αλλά το πρόβλημά μου το είχε η οικογένειά μου, η γύρω μου δηλαδή, αυτοί που με αγαπούσαν και δεν ήξεραν τον τρόπο το πώς καν να μου μιλήσουν, γιατί δεν δεχόμουν και τίποτα. Κύριε Πουλάκη, οι συμβουλές σας και οι προτροπές σας είναι χρήσιμες. Αλλά επειδή μας πιέζει ξανά πολιτικός χρόνος, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Το τηλέφωνο θα το ξαπαναλάβουμε μετά στο τέλος της εκπομπής. Και θέλω να πάω τώρα στον κύριο Νίκο Ρεμουντάκη. Κύριε Νίκο Ρεμουντάκη, καλησπέρα σας ξανά. Καλησπέρα. Είστε υπηρέτης δάσκαλος Κόπα κι εσείς. Πώς προέκυψε? Εγώ με τη σειρά μου να δηλώσω ότι είμαι αλκοολικός. Είμαι κι εγώ σε αποχή 10 χρόνια, 9 μήνες και 27 μέρες. Είμαι μέλος του κλαμπ της Αλικαρνασσού και είμαι υπηρέτης δάσκαλος στο Κόπα Μακριτζαλού. Εγώ το αλκοόλ, σαν το τσιμί, το έβαλα κι εγώ σε πολύ μικρή ηλικία από το δημοτικό. Σιγά σιγά, σε μια ηλικία 14-15 χρονών, έπινα κάθε εβδομάδα 2-3 διπλές ρακές. Σε μια ηλικία 25 χρονών, το ποτό ήταν στην καθημερινότητά μου. Και σε μια ηλικία 30-35, το αλκοόλ για μένα ήταν απαραίτητο. Δεν μπορούσα να λειτουργήσω χωρίς αλκοόλ. Έπρεπε από το πρωί να πιω. Ιδεμή δεν μπορούσα να πάω ούτε στη δουλειά. Και ειδικά τα τελευταία 7 χρόνια, όσες ώρες ήμουνα ξύπνιος, τόσες ώρες ήμουνα με το αλκοόλ στο χέρι. Με τη βοήθεια από το αλκοολογικό ιατρείο και από τα κλαμπ, δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα τα έχω καταφέρει.
Και λέω μέχρι τώρα, διότι όσα χρόνια και αν περάσουν, πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό το είναι ένας αγώνας ζωής. Δεν είναι ούτε για ένα, ούτε για πέντε, ούτε για δέκα, ούτε για δεκαπέντε χρόνια. Κύριε Λεμουντάκη, πόσα χρόνια είστε απεξαρτημένος από το αλκοόλ? Είμαι τώρα 10 χρόνια, 9 μήνες και 27 μέρες. Ξέρετε, γιατί και το χρονικό διάστημα που είστε απεξαρτημένος από το αλκοόλ το ξέρετε για απ' έξω. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, αυτό το χρονικό διάστημα, η ζωή σας πώς είναι? Πώς είναι να είναι κανένας νυφάλιος? Η ζωή, η διαφορά είναι μέρα με τη νύχτα. Εγώ πριν από 10 χρόνια δεν ζούσα. Απλώς υπήρχα. Δεν με ενδιάφερε τίποτα, ούτε οικογένεια, ούτε δουλειά. Η δουλειά, το ενδιαφέρον μου ήταν μόνο για να υπάρχουν χρήματα για το αλκοόλ, για τίποτα άλλο. Ενδιαφέρον, για τίποτα δεν υπήρχε ενδιαφέρον, μόνο για το αλκοόλ. Με την πάροδο του χρόνου, διότι εγώ προσωπικά πέρασε σχεδόν μία διετία για να αρχίσει να λειτουργεί ο εγκέφαλος, ας το πούμε, όπως παλιά. Και σιγά σιγά, βήμα βήμα, προσπαθούμε κάθε μέρα να αλλάξουμε. Διότι τόσα χρόνια υπήρχαν πολλές κακές συνήθειες. Και έπρεπε να αλλάξει όλη η ζωή μου. Όχι μόνο, δεν αρκούσε και δεν αρκεί μόνο η αποχή από το αλκοόλ. Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο ζωής, να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι σε πολλά πράγματα, όχι μόνο αποχή από το αλκοόλ. Κύριε Ρεμουντάκη, πόσο δύσκολο είναι κάποιος να γίνει καλύτερος άνθρωπος μετά από μια τέτοια εμπειρία? Αυτό είναι το δυσκολότερο κομμάτι, διότι να βάλουμε σε εισαγωγικά ότι το εύκολο κομμάτι είναι η αποχή από το αλκοόλ. Το δύσκολο κομμάτι είναι να αλλάξουμε τρόπο ζωής. Διότι πρέπει να αλλάξει όλη μας η ζωή. Διότι με την ουσία έχουμε αλλάξει σε όλα μας τα πράγματα προς το χειρότερο. Οπότε πρέπει να αλλάξουμε μετά, ολόκληρη η ζωή μας πρέπει να αλλάξει προς το καλύτερο. Κύριε Ρεμουντάκη, θέλω να σας κάνω και εσάς την ίδια ακριβώς ερώτηση που έκανα στον κύριο Πουλάκη για να σας αποχαιρετήσω. Βλέπετε, συναντάτε έναν ο οποίος είναι αλκοολικός τώρα. Τι θα λέγατε στην οικογένειά του να κάνει? Τι πρέπει να κάνει ώστε αυτός ο άνθρωπος να ξαναδεί μια καλύτερη μέρα στη ζωή του? Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει οποιοδήποτε χρήστης είναι να δεχτεί ότι έχει πρόβλημα. Αυτό είναι το μισό κομμάτι. Το αμέσως επόμενο βήμα είναι να δεχτεί ότι δεν μπορεί μόνος. Διότι εγώ από την πείρα που έχω και από την προσωπική μου και από τα άτομα που γνωρίζω, μόνος του δεν τα καταφέρνει κανένας. Να δεχτεί λοιπόν ότι χρειάζεται βοήθεια. Και η βοήθεια υπάρχει. Η ενημέρωση υπάρχει, δεν είναι όπως τα παλιά χρόνια που δεν υπήρχε ενημέρωση καθόλου. Παράδειγμα από αυτές τις εκπομπές που γίνονται τώρα. Γιατί να πω κάτι το προσωπικό που έγινε πριν από λίγες ημέρες με κάποιο άτομο και συζητούσα με τη σύζυγό του για το θέμα αυτό, επειδή είναι πολύ γνωστός μου, και η απάντηση της κυρίας ήταν ότι μα δεν έχει πρόβλημα ο άντρας μου, φασαρίες δεν κάνει και δεν πίνει μόνο μετά που θα, μόνο το βράδυ. Και δεν πίνει λίγο τόσο, πίνει μισή ποτήλια ρατσί. Δηλαδή, να υπάρξει το ενδιαφέρον να μάθουν το πρόβλημα ποιο ακριβώς είναι. Μην νομίζουμε ότι αλκοολικός ή κάποιος που έχει πρόβλημα με το αλκοόλ είναι
αυτός που πέφτει κάτω ή αυτός που παραπατάει ή αυτός που πίνει από το πρωί. Τα προβλήματα του αλκοόλ είναι πολλά. Σε κάθε περίπτωση πάντως, κύριε Ρημοντάκη, υπάρχει μια καλύτερη μέρα και αυτό πρέπει να το πούμε και στους τηλεοπτικούς, στους τηλεοπτικούς δέκτες που μας παρακολουθούν. Πριν σας αποχαιρετήσω και τους δυο, θέλω να ξαναπάω στον κύριο Πουλάκη. Κύριε Πουλάκη, να πείτε τα τηλέφωνα τα οποία μας δώσατε στη δημοσιότητα. Εάν κάποιος από τους τηλεθεατές μας έχει κάποιο πρόβλημα με το αλκοόλ, είτε ο ίδιος είτε κάποιο μέλος της οικογένειάς του, πού πρέπει να απευθυνθεί, σε ποια τηλεφωνική γραμμή? Τηλεφωνική γραμμή της επιστροφής σε τον κλάπ οικογενειών είναι το 69-47-34-93-44. Μπορεί όμως να απευθυνθεί και στο ΠΑΓΝΗ, στα ραντεβού του ΠΑΓΝΗ, δηλαδή και να ζητήσουν ραντεβού στο αλκοολογικό ιατρείο ή από το δίκτυο αλκοολογίας, όποιο τηλέφωνο και αν μπορέσει να βρει, θα βρεθεί η λύση. Και σε όποιον σηκώσει το τηλέφωνο και πάρει αυτό το νούμερο, θα μπορέσει να μιλήσει μαζί μας και με νυφάλιους και με τους επιστήμονες, τους εθελοντές και κοιτώντας μας, μιλώντας πριν ακόμα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, καταλαβαινόμαστε. Μόνο με μια ματιά, ο ένας με τον άλλον, ξέρουμε τι περνάει αυτός, γιατί που είχαμε ηγούμενος είχαμε και κελάρης. Και κάτι είχε ο ηγούμενος, συντάκανε κελάρης. Κύριε Πουλάκη, κύριε Ρεμουντάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στην εκπομπή και να έχετε καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε, που είμαι σίγουρος ότι καλή συνέχεια θεωρείται εγγυημένη. Σας ευχαριστούμε και εμείς για τον χρόνο που μας δώσατε. Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Θα ήθελα όμως να κλείσω με την κυρία Κατερίνα Σφακιανάκη. Κυρία Σφακιανάκη, τελειώνουμε τώρα. Θα ήθελα να περάσουμε ένα θετικό μήνυμα. Θέλω να απευθύνετε στην κάμερα και να στείλετε ένα θετικό μήνυμα σε όσους αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα με το αλκοόλ. Νομίζω ότι το καλύτερο μήνυμα ήταν το μήνυμα που πέρασε ο Αντώνης και ο Νίκος σήμερα, διότι ο Αντώνης και ο Νίκος είναι δύο από τους ανθρώπους που έχουν καταφέρει όχι απλά να κόψουν το ποτό, αλλά να αλλάξουν συμπεριφορά, να αλλάξουν τρόπο ζωής. Οπότε η αλλαγή και η επιστροφή, που είναι και το όνομα του συλλόγου που εκπροσωπώ σήμερα, είναι κάτι εφικτό, αρκεί να το επιδιώξουμε. Οι δομές υπάρχουν, είναι δωρεάν, είναι ανοιχτές για όποιον θελήσει να τις επισκεφτεί. Φίλοι και φίλες, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε για άλλη μια βραδιά. Καλό σας βράδυ.